Τώρα βγαίνει ο άνθρωπος και σου λέει. Θύμα, τι είπα, θέμα. Θύμα ήθελα να πω. Λοιπόν, βγαίνει ο άνθρωπος και σου λέει, ήμουνα εγώ. Ο οποίος έκανα το bullying σε συμμαθητή μου. Ο Νίνο έχει υπάρξει πολύ άγριο αγόρι. Γιατί ήταν και ωραίο παιδί και είχε και εντονή εφηβεία και επαναστατικός και με τα κλάμπινγκ του και τα έξω του και ωραίος άντρας. Και έχει κάνει μια στροφή, παιδιά. Έχει ψάξει πολύ τον εαυτό του, έχει διαβάσει, έχει παντρευτεί. Είναι ερωτευμένος, είναι πολύ καλός μπαμπάς. Και είναι αυτό που λέει η Ελένη: είναι ωραίο όταν έχουμε κάνει κάποια λάθη να έχουμε το θάρρος, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βγούμε και να δώσουμε καλά, το καλό βέβαια. Παράδειγμα. Όλα αυτά θέλω να σας πω. Εγώ τον αγαπάω πάρα και πολύ. Και να πούμε ότι το απόσπασμα είναι από το πρωινό. Η Εφημεία έκανε τη συνέντευξη. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο παιδί και πολύ άξιο παιδί και με δίνοντα κόπη κτλ. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά θέλουν χρόνο. Δηλαδή, όταν είσαι μεροδούλη, μεροφάει και όλη μέρα στην κύρα για να βγάλει το μεροκάμα, είναι λίγο δύσκολο και η ενδοσκόπηση και το ψάχνουμε πίσω και κοιτάω. Ο Νίνο έμεινε νομίζω μερικά. Λίγο καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οπότε νομίζω είχε ότι μπόρεσε να κάνει αυτή την ενδοσκόπηση. Εννοεί ο Δημήτρης ότι είχε το άγχος του να βγάλει το μεροκάματο και του να πληρώσει τη δόση του δανείου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, βρε Δημήτρη. Πόσοι άνθρωποι με πολλά λεφτά είναι δυστυχισμένοι και καταλήγουν να μπαίνουν σε μοντέλα ζωής. Καλά, και με λίγα λεφτά. Αυτοκαταστροφικά. Το να δεν πάνε τα χρήματα με την ευτυχία. Δεν έχει σχέση με το πόσα χρήματα έχει. Υπάρχουν τρελοί οι οποίοι έχουν δισεκατομμύρια και είναι όλη μέρα πιο πολύ δηλαδή από του εργαζόμενου του οποίου απασχολούν στη δουλειά. Και δεν κοιτάνε λίγο τον εαυτό του. Έχει δίκιο. Άλλο το ένα, άλλο λοιπόν, το άλλο. Σε λίγο έχουμε και την μαγειρική μας light μουσακά. Έχουμε και τον Μίλτο Μακρύδη, πολύ αγαπημένος καλεσμένος, βετεράνος της TV. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Και ήταν έτσι ένα. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Θα έλεγα όνειρο, θα ακουστεί πολύ βαρύ, αλλά χαίρομαι που θα τον γνωρίσω και έχουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Αλλά τώρα θα υποδεχθούμε μετά το διάλειμμα.